Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΙΝΑΠ χαιρετίζουμε με τη σειρά μας τη σημερινή κινητοποίηση που προκηρύχθηκε από την ΕΙΝΑΠ για να εκδηλωθεί με αυτόν τον τρόπο η αλληλεγγύη στον αγώνα των εργαζομένων των παιδιατρικών νοσοκομείων από όλους τους υγειονομικούς της Αθήνας. Η μαζική συμμετοχή σήμερα είναι η απάντηση στις απειλές και στην προσπάθεια τρομοκράτησης από το Υπουργείο. Είναι η απάντηση που πρέπει να τους δώσουμε και που τους δίνουμε με την παρουσία μας σήμερα. Ότι δεν μας τρομοκρατούν, ίσα ίσα η στάση τους αυτή, το ότι μας έστειλαν στα δικαστήρια, ότι προσπάθησαν να λιδωρήσουν τον αγώνα μας, μας πεισμώνει ακόμα περισσότερο. Και μας πεισμώνει ακόμα περισσότερο, συνάδελφοι, γιατί εμάς το χρέος μας είναι, παρά τις αντίξωες συνθήκες, παρά τις απειλές, παρά τους εκβιασμούς, είναι να υπερασπιστούμε την υγεία και τη ζωή των ασθενών μας. Και αυτό κάνουν και οι συνάδελφοι αναισθησιολόγοι στο Πέδον Αγλαία Κυριακού. Αυτό κάνετε όλοι οι εργαζόμενοι στα δύο παιδιατρικά νοσοκομεία που κινητοποιήσετε το τελευταίο διάστημα. Γιατί πραγματικά οι συνθήκες δεν είναι ασφαλείς. Πραγματικά η υποστελέχωση και η υποβάθμιση που έχει γίνει σαν συνέπεια της πολιτικής όλων των μέχρι τώρα κυβερνήσεων έχει φέρει τα νοσοκομεία σε οριακή κατάσταση. Γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν συνολικά στα δύο νοσοκομεία 3.000 χειρουργία σε αναμονή. 3.000 παιδιά που περιμένουν να χειρουργηθούν με τη σειρά τους ή περιμένουν να γίνουν πελάτες στον ιδιωτικό τομέα. Γι' αυτά κινητοποιούμαστε και απαντάμε στο Υπουργείο Υγείας ότι δεν πρόκειται να σταματήσουμε να κινητοποιούμαστε μέχρι να στελεχωθούν πλήρως τα νοσοκομεία και μέχρι να υπάρχουν οι συνθήκες που αντιστοιχούν στον 21ο αιώνα για μας, για τους ασθενείς μας, για τους μικρούς ασθενείς των παιδιατρικών νοσοκομείων.